Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών και το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκινητικής Υγείας ΟΑΣΙ Σερών συνδιοργάνωσαν επιστημονική μερίδα με θέμα «Διαμεσολάβηση μεταξύ συνομιλίκων για την επίλυση συγκρούσεων». Η μερίδα πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Κατά τη διαμεσολάβηση των συνομιλίκων, αυτό που διαφοροποιείται είναι ότι μαθητές περίπου της ίδιας ηλικίας αναλαμβάνουν να διευκολύνουν την επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων μεταξύ δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Μέσα φυσικά σε ένα πλαίσιο αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης. Στόχος είναι να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους να επιλύσουν τις διαφωνίες τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθούν, να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση και αυτό να λειτουργήσει ως ένας τρόπος για τη μείωση περαιτέρω προβλημάτων στο μέλλον. Στο τέλος της διαμεσολάβησης πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει νικητής και ηττημένος. Και οι δύο πλευρές είναι νικητές από τη στιγμή που και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές συμφωνούν στην ουσία στην εξέβρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστεί στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα μια καινοτομία πρακτική και ένα εναλλακτικό εργαλείο για την επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών και την αλλαγή του σχολικού κλίματος. Την κήρυξη των εργασιών της εκδήλωσης έκανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΙΣ, κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, ο οποίος και μεταξύ άλλων τόνισε πως το φαινόμενο της βίας μεταξύ των συνομιλίκων τίνει να πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Σύμφωνα με τον κύριο Μασλαρινό, έρευνες δείχνουν την διαρκώς αυξανόμενη ανασφάλεια των παιδιών απέναντι στους συνομιλίκους τους σε σχέση με το παρελθόν, καθώς όλο και περισσότερα παιδιά αναφέρουν ότι έχουν γίνει μάρτυρες ή θύματα διάφορων μορφών βίας από τους συνομιλίκους τους. Ωστόσο, ως αυστηρή και δομημένη διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ διαφωνούντων μερών, εντάσσεται στο πλαίσιο της αποκαταστατικής ή επανορθωτικής δικαιοσύνης. Η σχολική διαμεσολάβηση, ως μέθοδος και πρακτική ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των στρατηγικών αντιβίας που αναπτύσσονται από το ίδιο το σχολείο, τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Προϋποθέτει τη λειτουργική σχέση μεταξύ σχολείου και κοινότητας, όπως επίσης την ενεργή δράση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εισηγήσεις και τα δρόμενα της ημερίδας αξίζει να σημειωθεί πως αποτελούν αποτελέσματα της δουλειάς 11 δημοτικών σχολείων του νομού Σερών που υλοποιούν εδώ και 2 σχολικά έτη το εκπαιδευτικό συγκεκριμένο πρόγραμμα.